Έρχεται και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έτσι δεν είναι, κυρία Γιασεμίδη? Ναι, νομίζω είναι δεδομένη, διότι ήδη έχει ανακοινωθεί από την κυρία Λαγκάρτ στην προηγούμενη συνεδρία. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να δούμε την ρητορική που θα ακολουθήσει η ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Φαίνεται ότι ο πληθωρισμός επιβραδύνεται. Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, ειδικά στην Κύπρο, δείχνουν μεγάλη μείωση από το 6% στο 3,8%. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει εκλείψει η ακρίβεια, διότι είχαμε δει μεγάλες αυξήσεις στους προηγούμενους μήνες. Σωστό. Από την άλλη, φαίνονται τα στατιστικά στοιχεία για την ευρωπαϊκή οικονομία να δείχνουν επίσης επιβράδυση, κάτι που ενδεχομένως να οδηγεί στην ολοκλήρωση του κύκλου των αυξήσεων των επιτοκίων, τόσο όσον αφορά τη ΦΕΤ, αλλά και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Διότι γίνεται αντιληπτό ότι όσο μειώνεται ο πληθωρισμός, δημιουργείται την ίδια στιγμή ζήτημα όσον αφορά την επιβράδυση των οικονομιών. Η αύξηση των οδηγήσεων πολλών επενδύσεων αυξάνεται το κόστος δανεισμού. Οπότε κάποιος ο οποίος είτε θα αγόραζε κάποια κατοικία, είτε θα υπήρχε ένα νέο έργο για να ξεκινήσει, γιατί αντιληπτό ότι όταν το κόστος δανεισμού αυξάνεται, τα συγκεκριμένα έργα είτε αναβάλλονται, είτε μειώνεται η επένδυση. Οπότε το γεγονός ότι επιβραδύνεται ο ρυθμός της ευρωπαϊκής οικονομίας, της ανάπτυξης, φαίνεται να οδηγεί σιγά σιγά στην ολοκλήρωση του κύκλου των αυξήσεων. Είμαστε στη δέκατη αύξηση τώρα, δέκατη. Λοιπόν, αλλά μέχρι να φτάσουμε στο 2 έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, στο μέχρι το 2% που θεωρείται ότι είναι το ποσοστό αυτό που θα μας φέρει ξανά στα ίσα μας, αν θέλετε. Άρα έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα. Ναι, αλλά φαίνεται ότι η επιβράδυση του πληθωρισμού γίνεται με μεγάλο ρυθμό. Πιο γρήγορα, μάλιστα. Ακριβώς. Ναι. Βλέπετε και τις τιμές των καυσίμων στις διεθνείς αγορές να έχουν μειωθεί σημαντικά. Οπότε ένα μεγάλο μέρος που τροφοδοτούσε τον πληθωρισμό ήταν το ενεργειακό κόστος, το οποίο μειώνεται. Οπότε, αν δείτε και τις αναλύσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων των κεντρικών τραπεζών, φαίνεται ότι σταδιακά, ενδεχομένως προς το τέλος του χρόνου, υπάρχει σταθεροποίηση. Και βλέποντας πώς κινείται η παγκόσμια οικονομία, το επόμενο έτος θα ληφθούν και άλλες αποφάσεις από τις κεντρικές τράπεζες. Αυτό που είναι σημαντικό να διατυπώσουμε είναι ότι η ρητορική πλέον που ακολουθείται δεν είναι αυτή των επιθετικών αυξήσεων που είχαμε δει, για παράδειγμα, τους τελευταίους μήνες του 2022. Και σιγά σιγά, όσον ο πληθωρισμός μειώνεται, θα περιορίζεται, αν θέλετε, και η αύξηση που έχουμε, η οποία σήμερα, όπως έχω πει και πριν, θα είναι γύρω στο 0,25. Μάλιστα. Λοιπόν, την ίδια ώρα βεβαίως περιμένουμε κάποιες ανακοινώσεις από τις τράπεζες. Ανακοινώσεις οι οποίες δεν είναι υποβοηθητικές στους δανειολήπτες, οι οποίοι είναι σωστοί δανειολήπτες, ενώ πληρώνουν τις δόσεις τους κτλ. Πιστεύετε ότι θα γίνουν αυτές οι ανακοινώσεις? Από τα όσα έχω δει, εικασίες τώρα να κάνουμε. Ναι. Εξετάζονται διάφορα μέτρα. Απλά αυτό που διαφαίνεται είναι ότι θα ακολουθηθεί ενδεχομένως το ότι έχουμε δει στη Ελλάδα, δηλαδή με την παραχώρηση ή την επιστροφή μέρους του τόκου προς τους δανειολήψες. Πάντοτε μιλούμε για συνεπείς δανειολήψες και για στεγαστικά δάνεια μέχρι σε έναν ποσό. Οπότε αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι ανακοινώσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων. Έχουμε δει κάποιες ανακοινώσεις όσον αφορά την αύξηση καταθετικών επιτοκίων σε πολύ μικρό βαθμό. Ενδεχομένως σιγά σιγά να βλέπουμε και νέα καταθετικά προϊόντα, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι οποιασδήποτε αποφάσεις αφορούν τις τράπεζες. Διότι ναι, δεν μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε επέμβαση στις νομισματικές πολιτικές. Θεωρώ από τα λεγόμενα και τις ανακοινώσεις που έχουμε δει ότι θα υπάρξουν κάποια προγράμματα όσον αφορά την επιβράβευση των δανειοληπτών, οι οποίοι ανταποκρίνονται στις δόσεις του μέχρι σε ένα σημείο. Ναι, 50.000, όπως είχε ζητηθεί από την Υπουργή Οικονομικών. Ναι. Και δώρα δεν θα γίνουν. Ναι. Απλώς είναι μια βοήθεια σε αυτούς που εξυπηρετούν, που είναι καλοί. Έτσι. Υπάρχει ένα ζητούμενο. Εάν υπάρχει σημαντική αναδιάρθρωση ενός δανείου, ενδεχομένως το συγκεκριμένο δάνειο να μπει στα μη εξυπηρετούμενα. Οπότε γι' αυτό θα υπάρξει κάποιος μηχανισμός επιβράβευση, θα θέλετε, παρά μείωση του επιτοκίου στη δανειακή σύμβαση, ώστε από τη μια να εξυπηρετηθεί ο δανειολήψης και από την άλλη το τραπεζικό ίδρυμα να μην έχει οποιαδήποτε ζητήματα με τους δείχτες ρευστότητας ή κεφαλαϊκής υπάρχειας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γιασεμίδη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.